θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 10χρονου Λεωνίδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζητάει η μητέρα του. Σήμερα πέθανε το παιδί μου και αύριο μεθαύριο μπορεί να πεθάνει κάποιος άλλος. Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε, πέραν του οποιοδήποτε νομικού πλαισίου, το ειδικό διακύβευμα που αφορά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα. Περιμέναμε σαφώς ότι το κακό θα ερχόταν. Δυστυχώς, έχουμε πει πολλές φορές στην Ανθρώπινη Ασπίδα ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε το κακό για να έρθουν οι δήμονες αργότερα να μας πούν ότι αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Πρέπει να προλαμβάνουμε το κακό πριν να έρθει. Ήμασταν υποψιασμένοι, είμαστε ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Παρατηρούμε τα μικρά παιδιά να κινούνται επί του οδοστρώματος αλλά και παντού εντός της αστικής ζώνης. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το κακό, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα, ο οποίος ζητά την άμεση θεσμοθέτηση διαδικασίας έγκρισης ειδικής άδειας για τη χρήση ειδικών τροχοφορών οχημάτων που δύναται να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 20 χιλιόμετρων την ώρα εντός της αστικής ζώνης. Ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τους κανόνες χρήσης των ειδικών τροχοφόρων όπως είναι και τα ηλεκτρικά πατίνια που θα αφορά σε τρεις τομείς. Πρώτον, η γνώση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, το ασφαλιστικό πλαίσιο στο οποίο θα εντάσσονται τα ειδικά τροχοφόρα αυτά και φυσικά τα ηλικιακά κριτήρια. Γνωρίζουμε ότι οι γονείς του άτυχου 11χρονου δεν γνώριζαν ότι είχε διατεθεί, ότι είχε το παιδί τους οδηγήσει ηλεκτρικό πατίνι.